Άρα λοιπόν κατάλαβε ότι και εσύ έχεις την πεποίθηση λοιπόν μέσα σου ότι μπορεί να πετάξεις. Τράβα στον κρεμό και πήδα. Λες να πετάξεις. Καταλαβαίνεις λοιπόν ότι πρέπει να ξέρεις λοιπόν ότι υπάρχουν πεποιθήσεις για όλα τα πράγματα από την ώρα που γεννιέσαι, είσαι μια πεποίθηση στο σύμπαν. Τίποτα άλλο δεν είσαι. Αλλά θέλω να σου πω, υπάρχουν επιπέδων και επιπέδων. Λοιπόν, άντε βρήκαμε Γιάννη το βαφτίσαμε, πώς τα λένε, μην τα παίρνετε όλα για ένα επίπεδο μόνο. Μην τα παίρνετε όλα για ένα επίπεδο μόνο. Ακόμα έχουμε περιορισμούς. Και οι περιορισμοί λοιπόν αυτοί υπάρχουν για το καλό μας. Για να πάρουμε ορισμένες εμπειρίες. Αν εμείς δεν είχαμε τους περιορισμούς και κάναμε ό,τι γουστάραμε, δεν θα παίρναμε τα μαθήματα. Ναι. Έτσι δεν είναι. Άρα όταν λοιπόν το παιχνίδι, τι σου είπα αυτό που απάντησα και στον Ιωνά. Αν είναι να παίξεις λοιπόν το παιχνίδι, θα το παίξεις με τους ρόλους. Γιατί θέλετε να αποφύγετε τους ρόλους σας. Γιατί θέλετε να φύγετε από τους κανόνες του παιχνιδιού. Γιατί δεν θέλετε να παίξετε με τους κανόνες του παιχνιδιού. Γιατί. Εκεί έρχονται λοιπόν οι αρνητικοί που σε δελεάζουν και σου λέει να σου πω: έλα να σε ρίξω τη μαύρη μαγεία. Να κάνουμε αυτό, να κάνουμε κόλπα, να κάνουμε τόνο, να κάνουμε τάλο, να κάνει εκείνο, να κάνει εκείνο, να κάνει εκείνο. Καταλαβες, από εκεί βγήκε η τεχνολογία. Για να μπορώ να πειράξω, να πειράξω, να πειράξω, να πειράξω. Επειδή δεν μπορώ γιατί δεν είμαι αναβαθμισμένο, θα το κάνω μέσω τη τεχνολογία. Mm. Καταλαβες, και στα πιο ψηλά κλιμάκια όντων η τεχνολογία και η πνευματικότητα είναι ένα και το αυτό. Ναι. Εδώ πέρα όμως την τεχνολογία συνήθως την αναζητούν οι άνθρωποι που δεν θέλουν να παίξουν με τους κανόνες του παιχνιδιού. Καταλαβες. Που δεν έχουν την πνευματικότητα μάλλον κιόλα. Ας το πούμε έτσι ρε παιδί μου, ότι δεν θέλουν να ακολουθήσουν αυτό, τα λέγαμε, το ψυχικό δρόμο, έτσι, και θέλουν να ακολουθήσουν λίγο πιο τεχνολογικές, τα λέγαμε, προσωρινές διευκολύνσεις. Ναι. Έτσι δεν είναι. Πρόσεξε, δύναμη θέλει αυτός που θέλει να παίξει με το παιχνίδι, με τους κανόνες. Η αδυναμία σε κάνει να θες να κλέψεις, να θες να κόψεις δρόμο, να θες να κάνεις απατεωνίτσες. Ναι ή όχι. Έτσι, ναι. Άρα, ακόμα και αυτό που σου είπα, απαιτεί συνείδηση, να το κάνεις συνειδητά. Ο ασυνείδητος που παίζει με τους κανόνες είναι απλά ένας ασυνείδητος. Είναι παραπάνω από αυτόν αυτός που πάει και κλέβει. Γιατί είναι συνειδητός στην ασυνειδησία του αγαθού. Αυτός όμως που είναι συνειδητός και κάθεται και παίζει με τους κανόνες, αυτός είναι παραπάνω από τον κλέφτη. Με πιαστεί είπα τώρα.